Πάση να σε ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι δεν έχεις τώρα κάποια σχέση σε αυτόν τον ένα χρόνο έχει να κάνει με την πολλή δουλειά ή με το γεγονός ότι είσαι ακόμα πιστεύεις με κάποιο τρόπο κολλημένος, ρε παιδί μου, στο παρελθόν. Όχι στην κοπέλα. Όχι, έχει να κάνει και με σε έναν τρόπο ζωής. Έχει να κάνει και με το ότι είμαι πάρα πολύ αφοσιωμένος στη δουλειά μου και το ότι μέσα από τη μοναξιά μου και την εργένικη ζωή που λες, μαθαίνω τον εαυτό μου και μπαίνω σε άλλες διαδικασίες που δεν έμπαινα παλιότερα. Την εργένικη δηλαδή, ζωή, πώς την εκπαιδεύει. Δηλαδή, βλέπω. Έχω να αντιμετωπίσω τον εαυτό μου πια. Με μαθαίνω περισσότερο. Βλέπω άλλες μου πλευρές περισσότερο. Που καλώς ή κακώς όταν είσαι σε μια σχέση, και δεν θέλω να το συγκεκριμενοποιήσω στη συγκεκριμένη μου σχέση, αλλά γενικότερα, δεν σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου, σκέφτεσαι και τον άλλον άνθρωπο ταυτόχρονα. Η ζωή σας πηγαίνουν παράλληλα. Mm-hmm. Σε αυτή τη φάση κοιτάζω εμένα. Και μου είχε λείψει αυτό και το χρειαζόμουν. Την εργένικη ζωή πώς τη βιώνεις? Δηλαδή, έχεις αντροπαρές, βγαίνετε έξω, κάνετε καφρελίγια κτλ. Ή όχι, μόνος. Θα σου πω, αν δούλευα λιγότερο, θα τα έκανα όλα αυτά που λες. Όποτε προλαβαίνω, τα κάνω. Αλλά δεν προλαβαίνω πολύ, δυστυχώς. Τα έχεις κάνει ως πιτσιρικάς, Ορφέα. Πολύ. Τα έχεις κάνει. Πολύ. Ναι, αλλά τώρα είναι διαφορετικά. Γιατί τώρα έχεις, ας πούμε, θαυμάστριες, είσαι. Είσαι, τώρα είναι πιο δύσκολη θέση μου. Γιατί? Γιατί. Δεν μπορείς να. Δηλαδή, τις καφρίλες που θα έκανα πιτσιρικάς όταν δεν με γνώριζαν. Επειδή είσαι αναγνωρίσιμος, δεν μπορεί να τις κάνεις. Λογικό δεν είναι. Τα κορίτσια στην πέφτουν, φαντάζομαι πολύ. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι. Έχω τις κατακτήσεις μου, δεν μπορώ να πω. Πώς το διαχειρίζεσαι? Θέλω να ελπίζω όρημα. Δηλαδή, τι σημαίνει, αν σου αρέσει μια θαυμάστρια, γιατί να. Δεν θα βγει ποτέ. Για έναν καφέ. Ναι. Ή θα πεις όχι, γιατί. Θα σου πω. Αν με πει Ορφέα, μπορεί και να βγω. Αν με πει Άρη, που Άρη με φωνάζουν συνήθως, δεν θα βγω. Αυτό είναι το κρίσιμο. Κατανοητό. Νομίζω. Να είναι κοριτσάκια μικρής ηλικίας για να σε πούνε άλλα. Κυρίως τα κοριτσάκια μικρής ηλικίας θα εκφράσουν τη χαρά τους και τον θαυμασμό τους σε τόσο έντονο βαθμό. Mm-hmm. Μεγαλύτερης ηλικίας είναι λίγο πιο μαζεμένες. Εκδηλώνονται τα κορίτσια, Ορφέα? Ναι, εκδηλώνονται. Δηλαδή, πώς, με τι τρόπο, τι σου λένε, ας πούμε? Με πολλούς τρόπους. Όπου... Η μεγαλύτερη που εκδηλώθηκε τι ηλικία ήταν? Μεγάλης ηλικίας. Μεγάλης ηλικίας, ενώ όχι τρίτης ηλικίας, αλλά θέλω να πω αυτή μια όρημη γυναίκα. Όρημη γυναίκα. Θα έκανε σχέση με μια μεγαλύτερη σου γυναίκα? Γιατί φαντάζομαι η προσέγγιση είναι διαφορετική. Ναι. Σίγουρα. Θα έκανε σχέση με μια μεγαλύτερη σου γυναίκα, να έχει, α πούμε, 15-20 χρόνια διαφορά. Αγούσταρα, εννοείται. Δεν έχει τέτοια θέματα. Κανένα θέμα δεν έχω.